Θεό να βγω υγιής από εκεί μέσα. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Εδώ το ζητούμενο είναι να μην αποκαλυφθούν ποινικές ευθύνες. Οι πρωταγωνιστές και η αρένα της μάχης γνώριμη. Χρήστος Μαρκογιαννάκης από τη μια, Ζωή Κωνσταντοπούλου από την άλλη και το αποτέλεσμα ως συνήθως εκρηκτικό τόσο στην αίθουσα της προανακριτικής όσο και στους διαδρόμους της Βουλής. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα πω κάτι. Αν γνώριζα περί τίνος πρόκειται, δεν θα δεχόμουν να μπω πρόεδρος σε αυτή την επιτροπή ούτε καν μέλος. Όποιο και αν θα ήταν η επιβράβευση, όποια θα ήταν. Μακάρι να μου λέγανε αν θα σε κάνουν πρωθυπουργό μετά το πέρας της Επιτροπής, θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω. Εχθές, από τον κύριο Μαρκογιαννάκη, που είναι κατεξοχήν εκτελεστής αυτού του σχεδίου συσκότησης, απετράπη η εξέταση, η κατά την παράσταση εξέταση, δύο ουσιοδέστατων μαρτύρων, του κυρίου Μπίκα και του κυρίου Διώτη, οι οποίοι έχουν και κραυγαλαίες αντιφάσεις. Η κόντρα του κυρίου Μαρκογιαννάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε στα άκρα με αποτέλεσμα να τεναχθεί στον αέρα η κατά την παράσταση εξέταση Διώτη Μπίκα. Μόλις η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να ρωτά τους μάρτυρες, ο πρόεδρος της Επιτροπής της είπε ότι οι ερωτήσεις της δεν συνιστούν εξέταση κατά την παράσταση, ούτε εντοπίζουν αντιφάσεις και ζήτησε από τους μάρτυρες να μην τις απαντήσουν. Ακούστε κύριοι μάρτυρες, μην δίνετε σημασία. Η κυρία είναι εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτυχε στο δρόμο μας και θα την υποστούμε. Έτσι λέτε στους μάρτυρες. Δεν τρέπεστε λίγο? Μήπως θέλετε να τους πείτε και τι να λένε για να μην υπάρχει αντίφαση? Λοιπόν, θα διακοπεί η συνεδρίαση λόγω εκτροπής της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δρίγας και το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Διακόπτεται η συνεδρίαση λόγω εκτροπής της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θα έπρεπε να το έχετε κάνει εδώ και πάρα πολύ ώρα, κύριε Πρόεδρε. Είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή. Τελείωσε η ιστορία. Είστε αρχιερέας της συγκάλυψης. Να καταγράφονται αυτά. Είστε αρχιερέας και βεβαίως να γράφονται και θα σας καταγγείλω δημόσια. Λύεται η συνεδρίαση. Καταγγέλλω την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι τοποθέτησε την κυρία Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή για να μην επιτραπούν. Για να μην επιτραπεί ομαλότητα στις εργασίες της, να μην βγει αποτέλεσμα και να βγαίνει να καταγγέλει για κουκούλωμα. Και αυτό που εξακολουθεί να γίνεται είναι ότι απεργάζονται σχέδια και καταστρώνουν σχέδια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία σε αγαστή συνεργασία για να μην αποκαλυφθεί αλήθεια. Το εκρηκτικό κλίμα μέσα στην αίθουσα μεταφέρθηκε γρήγορα και στους διαδρόμους του πρώτου ορόφου. Οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που οι υπάλληλοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Βουλή βγήκαν από τα γραφεία τους για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η παρουσία του κυρίου Μαρκογιαννάκη στην κατά την παράσταση εξέταση είναι καταστροφική γιατί δεν θέλει να αναδειχθούν οι αντιφάσεις των μαρτύρων. Η ιστορία θα καταγράψει το ρόλο του. Ουδέποτε στη ζωή μου έχω ακούσει τόσες ύβρις μαζεμένες. Τελικά θα τη διακόψετε τη συνεδρίαση? Άντε βρε νούμερο που θα μας πεις εσύ πότε θα διακόψουμε τη συνεδρίαση. Είσαι νούμερο. Ο κύριος Ρήγας του Πασόκ στην επιτροπή αυτή δυστυχώς ενεργεί ως συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Βενιζέλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο στους δημοσιογράφους για προσυνεννόηση του κυρίου Μαρκογιαννάκη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως προς την κατάθεση του Προέδρου του Πασόκ την ερχόμενη Πέμπτη και τον κατηγόρησε ότι διέκοψε τη συνεδρίαση για να μην προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία για τον κύριο Βενιζέλο από τους μάρτυρες. Από τον κύριο Μαρκογιαννάκη που είναι κατεξοχήν εκτελεστής αυτού του σχεδίου συσκότησης. Η αντιπαράθεση Μαρκογιαννάκη Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε λίγες ώρες αργότερα από τις πρωινές εκπομπές του Μέγκα και του Αντένα. Όχι έτσι. Παρακαλώ το Θεό να βγω υγιής από εκεί μέσα. Απετράπη η εξέταση, είχε μεθοδευθεί και ήταν κατάδειλος. Δεν αντέχετε, κύριε, ακούστε, δεν αντέχετε, ό,τι και να μου λέτε τώρα. Από την κατά την παράσταση εξέταση των δύο μαρτύρων που προηγήθηκε των επεισοδίων, η μόνη διαφοροποίηση που προέκυψε έχει να κάνει με την εκτίμηση του κυρίου Διώτη ότι η Λίστα Λαγκάρντ έφτασε στην Ελλάδα μέσω μυστικών υπηρεσιών και όχι από το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας. Ιδιαίτερη αίσθηση πάντως σε πολλά μέλη της Επιτροπής προκάλεσε η παραδοχή και των δύο μαρτύρων ότι την περασμένη Παρασκευή μίλησαν τηλεφωνικά με αποτέλεσμα να μην λείψουν οι φωνές που άφηναν αιχμές για προσυνεννόηση των δύο ανδρών.